Η πρώτη συνάντηση για την διοργάνωση και φέτος της Λευκής Νύχτας πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή των φορέων στο γραφείο του Αντιδημάρχου Ηλία Σιφάκη. Συζητήθηκαν οι οργανωτικές λεπτομέρειες προκειμένου οι δύο λευκές βραδιές, όπως προτείνονται φέτος, να αναδείξουν τον εμπορικό κέντρο της πόλης μας, τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα που προωθούν, να προβάλλουν το νησί και με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των επισκεπτών σε αυτή. Ο Δήμος από την πλευρά του, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, αναλαμβάνει την δωρεάν μεταφορά πολιτών και επισκεπτών με τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και events τις συγκεκριμένες ημέρες, την διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής, η οποία θα γυρίζει την πόλη τη συγκεκριμένη ημέρα, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα. Ο Δήμος Οτισκός συνεχίζει να ενισχύει ακόμα περισσότερο το δεσμό της Λευκής Νύχτας, μιας και η προηγούμενη του 2016 ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Θεωρούμε ότι είναι μια εκδήλωση του εμπορικού κόσμου. Ο εμπορικός κόσμος θα πρέπει να μπει μπροστά. Ο εμπορικός κόσμος και οι επιχειρηματίες της πόλης θα πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε να παρουσιάσουν ένα καλό αποτέλεσμα και ο Δήμος να συμβάλλει κέρια εκεί που μπορεί στη μεταφορά των επισκεπτών ή των δημοτών της ΚΟΜ με τα λεωφορεία του, στο να διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις, στο να απομονώσει με τη Δημοτική Αστυνομία ή να βοηθήσει με τη Δημοτική Αστυνομία όπου μπορεί για την ομαλή λειτουργία της πόλης, ώστε να έχει με επιτυχία αυτή η διοργάνωση. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρώτα και κύρια θα το τρέξουν οι επιχειρηματίες και συνεπικουρούμενος θα είναι ο Δήμος. Επειδή όμως στην ΚΟ χρειάζεται και όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, ο Δήμος μπαίνει λίγο πιο βαθιά στη διοργάνωση, στο να κρατήσει ένα συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Άρα η συνάντηση η οποία είχαμε σήμερα είχε καθαρά διερευνητικό χαρακτήρα και μία πρώτη συνάντηση εργασίας για να κάτσουμε να δούμε ποιες ημερομηνίες βολεύουν τόσο τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές του Δήμου όσο και τον εμπορικό κόσμο για να διοργανώσουμε δύο εκδηλώσεις φέτος. Η μία την καθορίζουμε για τις αρχές Ιουλίου και την άλλη, όπως και πέρσι, στις 27 του Σεπτέμβρη, την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Και εκεί έχουμε καταλήξει και μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα και αφού ο εκπρόσωπος, ο κύριος Βρακίδης, από τον Εμπορικό Σύλλογο έρθει σε επαφή με τους επιχειρηματίες, να οριστικοποιήσουμε την ημερομηνία του Ιουλίου και να ξεκινήσουμε από εκεί και πέρα μετά το οργανωτικό κομμάτι. Ήταν σημαντική συμμετοχή πέρυσι των επιχειρηματιών, ακόμα και στα events που δημιούργησαν στα καταστήματά τους, προκειμένου να κατεβάσουν τον κόσμο στην πόλη, να δώσουν καλές προσφορές στα προϊόντα τους και εκτός βέβαια από τους ξένους που επιδιώκουμε να είναι σε αυτή την διοργάνωση και να συμμετέχουν, ήταν μεγάλη συμμετοχή και των ΚΟΟΝ. Σε αυτό το κλίμα προσανατολίζεστε και φέτος, κύριε Σιφάκη. Προφανώς οι καταστηματάρχες και επιχειρηματίες στην πόλη, η αγορά της πόλης, έκανε αυτό το event και ως ένα ευχαριστώ προς τους πελάτες τους, από τη μια μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι για να προσελκύσει νέα πελατεία να τους μάθει. Άρα αυτό που συζητήσαμε και εδώ πέρα μέσα στα πλαίσια της συζήτησής μας για την οργάνωση, ήταν ότι οι επιχειρηματίες δεν κερδίσανε, δεν τους ενδιέφερε αν θα κερδίσουν εκείνη την ημέρα στο τζίρο τους, τους ενδιέφερε αν θα κερδίσουν πελατεία ή αν θα συνεχίσουν να κρατήσουν την πελατεία την οποία είχαν και για το επόμενο διάστημα. Άρα βλέπουμε και λίγο μακροπρόθεσμα. Τώρα, όσον αφορά την επισκεψιμότητα και το διαχωρισμό από ντόπιους και τουρίστες, θα σας πω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε είναι κατά πόσο αυτό που γίνεται στην πόλη φτάνει στον τελικό αποδέκτη που είναι ο επισκέπτης. Ο ντόπιος το μαθαίνει έτσι κι αλλιώς. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τις εφημερίδες το μαθαίνει. Ο τουρίστας όμως, ο οποίος έρχεται για μία εβδομάδα, θέλει μία ειδική προεργασία και θέλει μία ειδική διαδικασία για να μάθει το πώς, το τι γίνεται στην πόλη. Και σε αυτό το κομμάτι θα μας βοηθήσει λοιπόν και η Ένωση Ξενοδόχων μέσα από την ενημέρωση στους πελάτες που έχουν ήδη, αλλά και σε συνεργασία με τους πράκτορες, ώστε να οργανωθεί φέτος λίγο πιο καλά, είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα, μήπως και δημιουργηθούν αυτό που λέμε εκδρομές ή το επικοινωνήσουν, για να το πω καλύτερα, οι πράκτορες στους πελάτες τους και να τους μεταφέρουν οι ίδιοι με τα λεωφορεία τους.
Αυτό είναι σημαντικό, μιας και δεν θα μπορεί να καλύψει εκεί και όλη την κίνηση που θα υπάρχει, αν υπάρχει προς την πόλη της. Προφανώς, γιατί και μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα που έχουμε, η ΚΕΑΣ περιορίζεται στα διοικητικά όρια της πόλης. Τη ΣΚΟ και δεν πάει παραπέρα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, κανονίστηκε και προγραμματίστηκε από τον εμπορικό κόσμο και την Ένωση Ξενοδόχων να ζητήσουν μια συνάντηση και με τα ΚΤΕΛ, για να δούνε πώς μπορεί να συμβάλλει στην όλη τη συνδιοργάνωση, στην όλη διοργάνωση και η εταιρεία, η ανώνυμη εταιρεία των ΚΤΕΛ, αλλά και να οι πράκτορες οι ίδιοι με τα δικά τους τα λεωφορεία, εάν μπορούν να συμβάλλουν στη μεταφορά του κόσμου, έστω και αν αυτό γίνει υπό τη μορφή μιας εκδρομής ημερήσιας ή απογευματινής. Τώρα, σε σχέση με την δωρεάν μετακίνηση που εφαρμόστηκε φέτος, νομίζω 3 φορές σε όλο το καλοκαίρι, αν περιλαμβάνεται και στο φετινό πρόγραμμα. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Δήμος το θεωρεί δεδομένο, ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα συμβάλλει στην μεταφορά των... Και πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις συγκεκριμένες που εφαρμόσατε και φέτος. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Θα σας καλούσα όμως να μιλήσετε με την κυρία Πή, η οποία είναι υπεύθυνη και έχει όλο τον προγραμματισμό. Αλλά η πληροφόρησή μου λέει ότι θα το συνεχίσουμε αυτό το μέτρο, αν και είναι κάτι το οποίο οικονομικά επιβαρύνει την ΚΕΑΣ, γιατί καταλαβαίνετε είναι η απώλεια εσόδων και μιλάμε για μια εποχή όπου η απώλεια εσόδων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ελέγχουμε πόσο μεγάλη μπορεί να είναι. Αλλά νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια καλή διαχείριση που μπορεί να το αντέξει η ΚΕΑΣ και θα το προσφέρει ξανά στην τοπική αγορά και στην τοπική κοινωνία η ΚΕΑΣ φέτος.